Κύπρος διαθέτει όλα τα εφόδια για να καταστεί ένας δημοφιλής προορισμός για το kitesurfing, αφού διαθέτει θάλασσα, ήλιο και αέρα. Η παραλία των Σοφτάδων στη Λάρνακα είναι ίσως το πιο κατάλληλο σημείο για τους λάτρεις της αετοσανίδας. Μαζί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουνίδης, εκπαιδευτής, για να μας δώσει λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το εντυπωσιακό άθλημα. Ποιοι ασχολούνται με το kitesurfing? Κοιτάξτε, γενικά θέλει κάποια ιδιαίτερη δύναμη. Οπότε ξεκινούμε από ηλικίες παιδιών που έμπουν τα 13 χρονών και πάνω, γιατί θέλουμε να είναι περίπου γύρω στα 35 κιλά. Δηλαδή, πάμε λίγο παραπάνω με το βάρος. Και παραπάνω χειρισμός, είναι θέμα δύναμης για το πώς να το ελέγξει το πράγμα. Σίγουρα, αν είναι κάποιος ανήλικος, θέλουμε τη συγκατάθεση των γονιών, γιατί θεωρείται έναν extreme sport. Και να δείτε και σε κάποια στιγμή μπορεί να έρθει άλλη ώρα και να έχει κόσμο δαμε, ότι κάνουν και γυναίκες και άντρες, όλες τις ηλικίες βασικά. Υπάρχουν κατάλληλες ώρες για να κάνει κάποιο kitesurfing? Ευτυχώς στην Κύπρο γενικά το καλοκαίρι που είναι η σεζόν που φυσά ουσιαστικά, έχουμε ένα αέρα που τις 12 και μετά. Δηλαδή ξεκινά ένας αέρας θερμικός, δηλαδή μια διαφορά της θερμοκρασίας της θάλασσας με τη γη, και δημιουργείται την ανακύκλωση ουσιαστικά του αέρα. Και καθώς περνάει η ώρα, αυξάνεται η ένταση του αέρα, διαφορετική και η κατεύθυνση του, και έχουμε έτσι έναν peak γύρω στις 4-5, και μετά σιγά σιγά ξανακεύει να πέφτει η ώρα. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο παράθυρο, δηλαδή από τις 12 έως τις 8, ειδικά τώρα που έχει φως ως αργά, που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με το πράγμα. Τι είναι αυτό που προσφέρει αυτό το άθλημα και ο κόσμος ξεκίνησε και αγαπά το? Τι είναι που σας προσφέρει εσάς? Εντάξει, σίγουρα η αδρεναλίνη που νιώθει κάποιος όταν κάνει το άθλημα. Το ότι όπως και άλλα αθλήματα ξεφεύγεις και σκέφτεσαι τις κοντούρες και τα λοιπά, οπότε να ασχολείσαι μόνο με το αντικείμενο και ξέρεις τα υπόλοιπα. Αλλά το γεγονός ότι ήταν ένα άθλημα, εντάξει, έχει χρόνια που ξεκίνησε τώρα. Φέτος είναι ο πρώτος χρόνος που να το δούμε και στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι. Είναι έναν είδος αγώνα δρόμου, ας το πω έτσι, όπως τη φόρμουλα που ουσιαστικά καλύφουν απόσταση για να ποιος είναι αυτή πρώτος. Οπότε είναι θέμα ανελιγμών και τρίξ και τα λοιπά, οπότε είναι παραπάνω απόσταση. Να το δούμε και στους Ολυμπιακούς φέτος. Ήταν ότι ο εξοπλισμός του σε σύγκριση με άλλα αθλήματα της εποχής τότε ήταν πολλά πιο μικρός. Οπότε κάποιος μπορούσε να δάσει μέσα στο αυτοκίνητο, να ταξιδέψει μετά από τα πράγματα ή να πάει δουλειά, να σχολάσει, να πάει μέσα στη θάλασσα χωρίς πολλή ταλαιπωρία. Και αυτό που αγαπήθηκε και αγκάλιασε το έτσι ο κόσμος τόσο πολλά που αρκετά νωρίς. Επίσης το ότι μπορεί κάποιος να εξελιχθεί πολλά γλυόρα μες στο άθλημα και να το απολαμβάνει στο max με φιγούρες, με διάφορα πράγματα, με άλματα, διά την ευκαιρία σε κάποιον ο οποίος μπορεί να μην κατέχει το άθλημα, αλλά πολλά γλυόρα μπορεί να το μάθει και να εξελιχθεί και να το απολαμβάνει στο max του. Πόσα μαθήματα χρειαζόμαστε για να μπορούμε να οδηγήσουμε αυτόν τον αέτο? Καταρχάς υπάρχουν διάφορα courses που μπορεί να κάνει κάποιος. Ξεκινούμε από το πιο απλό, το πιο βασικό, το οποίο είναι 6 ώρες. Μετά έχουμε ένα άλλο course το οποίο είναι 8 ή 10 ώρες. Τελειώνοντας τα τρία courses, τα οποία είναι λίγο τυποποιημένα, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να συνεχίσει μόνος του. Απλώς σημαίνει ότι έχει μια βασική εκπαίδευση. Αν στο τέλος των μαθημάτων πούμε ότι είδουμε ότι ο αθλητής, ο ράιτερ μπορεί να συνεχίσει μόνος του, τότε μπορεί να συνεχίσει μόνος του. Και η Κύπρος έχει όλα τα εφόδια έτσι ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς για το kitesurf? Εντάξει, ξεκινούμε από το πιο βασικό. Είναι το αεροδρόμιο 15 λεπτά μακριά. Οπότε αν κάποιος με το που να προσδιοθεί έχει πρόσβαση σε μια παραλία η οποία μπορεί να είναι και η μόνη παραλία είναι η μόνη παραλία η οποία είναι παραλία για αετοσανίδα, για kitesurfing. Οπότε η πρόσβαση είναι πολλά κοντινή. Υπάρχουν υπηρεσίες, δηλαδή ξενοδοχεία κτλ. Ή οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος να με κοντά. Και τα βασικά που κάποιος μπορεί να μην τα σκεφτεί είναι ότι υπάρχει και ο εξοπλισμός για να είτε να αγοράσει είτε να νοικιάσει. Είτε να άμα έρθει με τον εξοπλισμό του, αν για κάποιο λόγο θέλει κάποια επιδιόρθωση, υπάρχουν και τέτοιες υπηρεσίες. Επίσης, εντάξει, επειδή ταξιδέψαμε γενικά και είδαμε τι προσφέρουν οι άλλες χώρες, το ότι έχεις και πρώτες βοήθειες κοντά, τούτα ούλα είναι πολλά σημαντικά, σε περίπτωση που μην κακώς συμβεί κάτι.
Οπότε αν τα βάλω τούτα όλα σε έναν πακέτο, είμαστε πάρα πολλά μπροστά από πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη.